Νίκο, όταν ξεκινούσε ο τελικός, περίμενες ότι η ομάδα σου θα έφτανε σε αυτό το μεγάλο σκορ? Είχα αισιοδοξία ότι θα κερδίσουμε, αλλά όχι τόσο εύκολα. Πιστεύω, όπως είδατε κι εσείς, ότι κάναμε ένα πολύ καλό πρωτοχρόνο. Πραγματικά τα παιδιά βρήκαν σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και καταφέραμε να πετύχουμε αυτό το 4-0 στο πρώτο μήχρονο. Μας έδωσε στη συνέχεια, μάλλον μας έκανε να χαλαρώσουμε λίγο στο δεύτερο μήχρονο. Από την ομάδα γενικά έμενε ικανοποιημένο? Πάρα πολύ, το είπα και στο ημίχρονο. Εντάξει, δεν πίστευα ότι θα μπορούσαμε να είμαστε τόσο καλοί. Είμαστε πάρα πολύ καλοί. Και τα παρά τώρα, Νίκο, δύο Σάμι και Κυκλάδες. Ναι, αυτό είπαμε μέσα στα αποδητήρια. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για μας. Είναι και αυτοί μας και εμείς με περισσότερη συχνότητα και συνέχεια. Έχουμε μπροστά μας ένα μήνα, από ό,τι ξέρω, γιατί ξεκινάνε γύρω στις 12 Μαΐου τα παράζ. Έχουμε μπροστά μας ένα μήνα. Θα δουλέψουμε, θα πάρουμε πληροφορίες για τις αντίπαλες ομάδες και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Το πρόγραμμα με τρία παιχνίδια. Εντάξει, το πρόγραμμα τα παιχνίδια είναι. Είτε μέσα τα παίξει είτε έξω. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας ότι τα βλέπουμε ξεχωριστά είτε μέσα είτε έξω. Ξεκινήσω, θέλουμε να πάμε για νίκη, να είναι το ίδιο πράγμα. Από τώρα σε ένα μήνα να τα παράζει και από το λόγο ότι έχουν τελειώσει και τα τοπικά πρόβλημα. Ναι, σίγουρα είναι μεγάλη. Έχουμε ξεκινήσει από το Αύγουστο. Θα κάνουμε αυτή τη διακοπή τώρα του ενός μήνα για να επανέλθουμε στις αγωνιστικές μας προγνώσεις. Θα είναι δύσκολο στο να μπορέσουμε να μαζέψουμε τους παίκτες, να είναι κοντά στις προπονήσεις για να ετοιμαστούμε καλύτερα για τα παιχνίδια. Αφιερώνεται κάπου ο τίτλος αυτός? Στον κόσμο. Στην προσπάθειά μας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.